Με την Νόρα Πυλόροφ βλέπουμε το εξώφυλλο του βιβλίου της, με τον υπέροχο αυτό ήλιο και τον τίτλο που νομίζω ότι κατευθείαν τραβάει το βλέμμα. Συνένοχη λοιπόν. Συνένοχη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στη ζωή μας, κυρία Πυλόροφ, όλοι θέλαμε με κάποιο τρόπο να γίνουμε με κάποιον συνένοχη. Ασχέτως αιτίας. Μικρή εγκλήματα, όχι τώρα, δεν χρειάζεται να φτάσουμε εδώ. Εδώ είναι λίγο παραπάνω από. Α, κατάλαβα. Από λίγο. Περισσότερο. Ναι. Εντάξει, ναι. Τότε. Και όλοι κουβαλάμε έτσι μικρούτσικες και μεγαλούτσικες και ενδιάμεσες ενοχές. Παρετούμε. Ναι. Θέλω να πω μικρά πράγματα τα οποία μας ενόχλησαν. Mm-hmm. Αλλά το πήγαμε στην άκρη λίγο. Γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Σαν άνθρωποι δηλαδή. Εντάξει. Αν αρχίσουμε να τα μετράμε, τι στραβά έχουμε κάνει στη ζωή μας, είμαστε χαμένοι. Όχι, είπατε μεγάλη κουβέντα τώρα. Βαριά. Βαριά και σήκωτη. Έτσι. Είπατε μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δεν θέλουν και όλοι να τον κάνουν. Είστε ακόμα ίσως νεότεροι, είστε νέα για απολογισμό. Ναι, είμαι, αλλά μέχρι στιγμής. Αν περιμένουμε να τον κάνουμε στα 80-90 κατευθείαν, αν θα ζήσουμε, μακάρι να ζήσουμε όλοι οι άνθρωποι μέχρι τότε, θα είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά δεν πρέπει σιγά-σιγά, γιατί. Έτσι δεν είναι. Άμα ασφάλεις πρέπει να το μάθεις. Οι δικοί σας συνένοχοι λοιπόν τι θέματα έχουν να συζητήσουν, ε? Οι δικοί μου συνένοχοι είναι 5. Αχα. Τους βλέπουμε. Και στο βίντεο. Και αυτή είναι η πέτρα του σκανδάλου. Η μία η κοπέλα που αναστατώνει τα πάντα είναι το φυτίλι που βάζει φωτιά. Μάλιστα. Και δημιουργείται κάτι μέσα στο τρένο. Οι 5 είναι μάρτυρες, αυτόπτες, ολιγορούν, δεν κάνουν απολύτως τίποτε. Mm-hmm. Και αυτό τους μένει μέσα τους, ας το πούμε σιγά σιγά σαπίζει. Αλλά και αυτό το παραμερίζουν, το συσσωρεύουν μαζί με τα άλλα. Και κάποια στιγμή βγαίνει ξανά στην επιφάνεια, ανακοινείται. Δεν βγαίνει, γίνεται μια ανατροπή και αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν αυτό που συνέβη τότε. Δεν είναι σε πραγματικό χρόνο δηλαδή. Τι εννοείται? Εννοώ αν γίνεται, διαδραματίζεται ας πούμε το 2018 όλη η ιστορία. Φτάνει μέχρι. Ναι, όχι. 50 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά φτάνει μέχρι σήμερα και γίνεται και μία έτσι. Με αυτό που είπατε για το ιστορικό μυθιστόρημα, ότι γίνεται μία αναφορά στη σημερινή Ελλάδα. Δηλαδή στη σημερινή Ελλάδα διαδραματίζεται η τελευταία πράξη της ιστορίας. Μάλλον στη σημερινή Γερμανία. Το μπαλανσάρι είναι σαν εκρεμές Γερμανία-Ελλάδα. Σε δύο χωρών, ναι, δηλαδή. Ναι, διαδραματίζεται, ναι, η ιστορία μεταξύ δύο χωρών. Ναι, ναι, μας, ναι, μεταφέρει άλλοτε εδώ και άλλοτε, ναι, εκεί. Ναι, ναι. Είσαι, κάποια στιγμή πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με αυτό που έχουν κάνει. Και μαζί με αυτό βγαίνουν και τα άλλα. Mm-hmm. Και γενικά το βιβλίο διαχειρίζεται το θέμα ενοχή. Και φαντάζομαι ότι σκιογραφεί με μεγάλη λεπτομέρεια την ψυχοσύνθεση των 5 αυτών ανθρώπων που εμπλέκονται και της κυρίας που υπήρξε η πέτρα του σκανδάλου. Έτσι. Με σκοπό να εξηλωθούν απέναντι σε αυτά που έχουν κάνει. Δεν μου απαντάτε, απαντάει ο... No. Δηλαδή ο καθένας βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Ναι. Δεν δίνεται σαφές τέλος. Δίνω σαφές τέλος, αλλά το πώς συνεχίζεται η ζωή των πέντε ανθρώπων, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί εντάξει. Είναι κάτι που δεν το ξέρουμε. Μάλιστα. Μας αφήνετε μετέωρους λοιπόν. Ναι, το μετέωρο βήμα. Καλό είναι αυτό. Δεν πειράζει. Αυτό κάνει η λογοτεχνία του. Νομίζω ότι ένα βιβλίο πρέπει να έχει, εγώ το πιστεύω αυτό, πολλούς τρόπους ανάγνωσης. Mm-hmm. Και ουσιαστικά όλα τα βιβλία έχουν, γιατί εσείς διαβάζετε διαφορετικά ένα βιβλίο από ό,τι θα το διαβάσω εγώ. Δηλαδή ο καθένας βάζει στην ανάγνωση το βιογραφικό του. Mm-hmm. Και παίρνει από το βιβλίο αυτά που του υπαγορεύει, ναι, βέβαια, το βιογραφικό. Φυσικά. Και τα διεργάζεται με τον τρόπο που του υπαγορεύει το βιογραφικό να τα διεργαστεί. Μακάρι όμως να είχαμε μία συζήτηση όλοι με τους συγγραφείς. Να ξέρουμε πού πατάμε. Περίπου να μας καθοδηγήσει λίγο τη σκέψη. Να δούμε προς τα πού να πάμε. Δεν δίνει απαντήσεις σε λογοτεχνία. Ορίστε, δημιουργία ερωτηματικά. Ναι. Εντάξει τότε, μας θα δημιουργήσετε να πω την αλήθεια. Δεν θα σας πω ψέματα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πολύ καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Στους συνενόχους.